Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου, παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Το Δήμαρχο Χίου, Παντελή Βρουλή, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία των τεχνικών φορέων του νησιού μας με σκοπό να του καταθέσει ψήφισμα που εξέδωσε σχετικά με την ανάληψη σημαντικών έργων του νομού και συγκεκριμένα το έργο που αφορά το νέο λιμάνι της Χίου καθώς και το λιμάνι των Ινουσών από την εταιρεία Εγνατία ΑΕ. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας και διαμαρτυρία μας γιατί για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση παραχωρούνται αρμοδιότητες των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών σε μία ανώνυμη εταιρεία που για να ολοκληρώσει τις μελέτες, να τις εντάξει σε χρηματοδοτικά προγράμματα, να επιβλέψει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση του έργου, αμείβεται με το 5% του προϋπολογισμού και μάλιστα από εθνικούς πόρους, τόνισε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕ, ο κ. Στρατής Γδύσης. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό λίγο με απλά λόγια για την Εγνατία ΑΕ είναι ότι υπήρχαν κάποια έργα που κάθε νομός ήθελε να κάνει. Στη Χίου, αυτά τα δύο είναι δύο έργα, αφορούν το λιμάνι της Χίου και κάποια συμπληρώματα στο λιμάνι των Ινουσών. Αυτά λοιπόν τα έργα τα οποία είναι όρημα, έχουν εγκρίσεις, άδειες, μελέτες, τα πάντα, τα αναθέτει το κράτος, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Οικονομίας, στην Εγνατία ΑΕ να τα επιβλέψει, δηλαδή τι να κάνει ακριβώς. Να επικαιροποιήσει τις μελέτες, να συμπληρώσει αν χρειάζεται. Τα έργα αυτά είναι σχεδόν όρημα, οπότε δεν χρειάζεται πολλά πράγματα σε αυτό. Στη συνέχεια όμως να προχωρήσει στο διαγωνισμό των έργων, εφόσον βρει και κάποιο πρόγραμμα να τα εντάξει για τη χρηματοδότησή τους, να κάνει το διαγωνισμό, να βρει ανάδοχο, να υπογράψει τη σύμβαση με τον ανάδοχο και στη συνέχεια να αναλάβει την επίβλεψη του έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή να κάνει τον έλεγχο του έργου, την παρακολούθηση του εργολάβου και να παραλάβει το έργο από τον εργολάβο και μετά να το παραδώσει πλέον στο φορέα λειτουργίας του. Αυτό έχει ένα κόστος για το κράτος 5% της αξίας του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγάλο ποσό. Για τον νομό Χίου, ναι, για τον νομό Χίου αυτό υπολογίζεται περίπου σε 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μας, καθόλου διαφάνεια. Δεν δεσμεύονται σε μεγάλο βαθμό από την κείμενη νομοθεσία για τα δημόσια έργα και τις μελέτες, ενώ η Εγνατία ενώ καλώς ή κακώς, αν γινόταν δημόσια έργα, θα είχαμε μια διαφάνεια, υπάρχει νομοθεσία, υπάρχει κοινοτική νομοθεσία, εθνική νομοθεσία που διέπει αυτά τα πράγματα. Και το τραγελαθικό της όλης ιστορίας που παράληψαν οι συνάδελφοι να πούν ότι το επιχείρημα για να ανατεθεί αυτά τα έργα που για τη Χίο είναι δύο, για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συνολικά έξι, για την Νότιο Αιγαίο 77, κάπου τόσα. Αλλά όχι μόνο αυτά, στην Εγνατία θυμίζω ανατίθενται και έργα των τριών περιφερειών της Μακεδονίας, δηλαδή Ανατολική, Κεντρική, Δυτική Μακεδονία, και αυτή κάποια μεγάλα επιλεγμένα έργα τα ανατίθενται στην Εγνατία. Το επιχειρήματα για να ανατεθεί λοιπόν εκεί είναι ότι θα έχουν πιο γρήγορα, θα τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, κάτι το οποίο δεν ισχύει εν προκειμένου για τα έργα της, γιατί είναι σχεδόν όριμα και να ενταχθούν και να εκτελεστούν. Να περάσουμε τώρα στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, όπου τελικά επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες και οι φήμες που κυκλοφορούσαν έντονα στα πηγαδάκια τις τελευταίες ημέρες και ήθελαν τον Δήμαρχο Χίου να έχει πάρει προβάδισμα έναντι των συνυποψηφίων του για την θέση του τοπικού αντιπεριφερειάρχη στο ψηφοδέλτιο του Παύλου Βουγιατζή. Τελικά, ο ίδιος ο νομάρχης Μυτιλίνης από τη Λέσβο το μεσημέρι της Κυριακής ανακοίνωσε ότι με απόφαση της Ριγίλης ο Παντελής Βρουλής θα είναι τελικά αντιπεριφερειάρχης Χίου, ενώ η επίσημη ανακοίνωση ήρθε σήμερα το μεσημέρι από τα χείλη του Προέδρου της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Ατσάλη, ο οποίος περιορίστηκε να δηλώσει. Η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει ότι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Χίου θα είναι ο Παντελής Βρουλής, χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. Να προχωρήσουμε όμως, στην περιφέρεια θα μείνουμε, αφού απόλυτα ικανοποιημένη για το έργο που θα αφήσει φεύγοντας από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εμφανίστηκε η Γενική Γραμματέα Σοφία Θεολογίτου κατά τις εργασίες ημερίδας που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Βορείου Αιγαίου για τους δημοσιογράφους της περιφέρειας. Παραλάβαμε το ΕΣΠΑ τον Δεκέμβριο του 2009 με ρυθμό απορρόφησης το 0,5. Φτάσαμε σήμερα το Σεπτέμβριο του 2010 στο 27,2% και η πρόβλεψή μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεπεράσει το 12%, όταν 12 είναι η δέσμευση που έχουμε σαν χώρα από το μνημόνιο, τόνισε η Γενική, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι η δεύτερη στην απορρόφηση πόρων σε ολόκληρη την Ελλάδα όσον αφορά το ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε.
τον Δεκέμβριο του 2009 ήμασταν στο 0,8, στο 0,5, 1,8 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 7%, 27,2 εκατομμύρια. Και τον Δεκέμβριο, όταν θέταμε αυτό το στόχο, όταν ξεκινήσαμε να θέτουμε στόχους, η διαχειριστική αρχή μου έλεγε 35-40. Τους έλεγα, παιδιά, θα βάλουμε πιο υψηλούς στόχους και θα τα καταφέρουμε. Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πια στα 50 εκατομμύρια. Είμαστε σίγουροι πια. Αυτό το νούμερο είναι απόλυτα ασφαλές. Θα το ξεπεράσουμε και θα έχουμε ξεπεράσει το 12% που είναι η δέσμευση που έχουμε σαν χώρα. Ο δεύτερος στόχος μας, ο πρώτος είναι η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ. Ο δεύτερος στόχος μας, ο οποίος είναι, ενσωματώνεται, είναι μαζί με η μεγάλη ενεργοποίηση του προγράμματος και απορρόφησης, συμβάλλει στην ανάπτυξη. Θέλαμε να ενισχύσουμε λοιπόν την ανάπτυξη, άρα έπρεπε να έχουμε μεγάλη απορρόφηση στο ΕΣΠΑ, αλλά ταυτόχρονα στόχος μου ήταν, αν ήταν δυνατόν, να φέρω επιπλέον πόρους στο Βόρειο Αιγαίο. Θα μείνουμε όμως στη Μυτιλίνη και στη συγκεκριμένη ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση των δημοσιογράφων του Βορείου Αιγαίου για ευρωπαϊκά θέματα. Το επιμορφωτικό αυτό σεμινάριο είχε τίτλο «Γράφοντας για την Ευρώπη». Μία σειρά ομιλητών, λοιπόν, κυρίως ακαδημαϊκοί και στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας, ανέπτυξαν θέματα όπως η μετανάστευση, η κοινή αγροτική πολιτική και η ευρωπαϊκή μετεξέλιξη, ενώ παράλληλα παρουσίασαν τα εργαλεία που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η μόνιμη αντιπροσωπεία του στην Ελλάδα που μπορούν να διευκολύνουν το έργο του περιφερειακού τύπου. Όπως είπαμε, τις εργασίες παρακολούθησε η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας, ενώ το παρόν έδωσαν και υποψήφοι αντιπεριφερειάρχες, ο κύριος Παύλος Βογιατζής και ο κύριος Νάσος Γιακαλής. Η δεύτερη είναι η απόκτηση περιουσίας, που μπορεί να έχει να κάνει με κάποια στέγη ή με μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση. Ενδεχομένως, όλοι θα γνωρίζετε ότι πλέον υπάρχουν αλλοδαποί που απασχολούν Έλληνες στις επιχειρήσεις τους. Κάτι το οποίο πριν κάποια χρόνια φαινόταν εντελώς απίθανο να συμβεί και όμως συνέβη. Και στις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα προέλευσης. Να πάμε τώρα στο θέμα της Φάρκενας, της δυσοσμίας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Στη σύσταση λοιπόν κοινού κλιμακίου με το λιμεναρχείο προσανατολίζεται η ΔΕΙΑΧ προκειμένου να εντοπίσει την αιτία της δυσοσμίας που υπάρχει στο λιμανάκι της περιοχής. Έχουμε ελέγξει τα δίκτυα και δεν έχουμε εντοπίσει κανένα αγωγό λιμάτων της ΔΕΙΑΧ αλλά και κανένα παράνομο αγωγό να καταλήγει στο λιμανάκι, ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας, που δεν μπορεί σε πρώτη φάση να εξηγήσει την αιτία της δυσοσμίας. Δεν έχουμε καμία επιβεβαιωμένη θεωρία για το τι συμβαίνει και γι' αυτό, σε συνεργασία με το λιμεναρχείο, θα προβούμε στη σύσταση κλιμακίου για να εξακριβώσουμε ακριβώς τα αίτια, είπε ο κύριος Μουρούνας. Είναι πάρα πολλούς ελέγχους, μας είχε απασχολήσει το θέμα γιατί μας είχε ζητηθεί και από τους κατοίκους να ελέγξουμε και από το λιμεναρχείο με το οποίο έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για το συγκεκριμένο θέμα. Παρά τους ελέγχους που κάναμε, τους συστηματικούς, δεν εντοπίσαμε κάποια συσχέτιση του φαινομένου στο λιμανάκι με τους αγωγούς λιμάτων της ΔΕΙΑΧ. Ό,τι υποδομή υπάρχει στη γύρω περιοχή λειτουργεί κανονικά. Στο λιμανάκι δεν καταλήγει κανένας αγωγός λιμάτων, ούτε νόμιμος, ούτε παράνομος, ούτε και αγωγός ομβρίων. Η αγωγή ομβρίων στην ευρύτερη περιοχή είναι στεγνή. Δικαίωση τώρα για την σκληρή και συστηματική δουλειά που κατέβαλε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος Χίου και οι τεχνικές υπηρεσίες αποτελεί η ένταξη στα αστικά ολοκληρωμένα προγράμματα των μελετών για το κάστρο και τον κάμπο. Έχουμε εκπονήσει τις μελέτες για το πρόγραμμα και η περιφέρεια μας είναι χάρη για την αρτιότητα και γενικότερα για την δουλειά που έγινε από το μελετητικό γραφείο αλλά και από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, τόνισε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Καζάνας, που εκτιμά ότι ίσως μέχρι και τον Νοέμβριο να μπορούμε να δημοπρατήσουμε τα έργα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Βεβαίως έχει δουλευτεί, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Είχαμε μια καταπληκτική ομάδα και τη μελετητική ομάδα που το έχουμε δώσει έξω υπηρεσιακά, αλλά και τους ίδιους υπηρεσιακούς παράγοντες τους δικούς μας. Δούλεψαν τα παιδιά πάρα πολύ, κουράστηκαν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι όσα πραγματικά δώσαμε στο προσχέδιο και στο ολοκληρωμένο σχέδιο που καταθέσαμε μέχρι τις 17 του Σεπτέμβρη, θα απορροφηθούν όλα τα έργα αυτά που έχουμε προγραμματίσει.
Να θυμίσουμε έτσι επιγραμματικά ποια είναι αυτά. Είναι περίπου 8.600.000 η δαπάνη τους. Είναι τα έργα που αφορούν το κάστρο. Είναι το ένα έργο μεγάλο που αφορούν τον κάμπο. Και βέβαια το κτίριο της Απουταριάς και η ίδια η Απουταριά. Έχουμε καταφέρει δηλαδή να κάνουμε μια πάρα πολύ σωστή δουλειά. Οι μελέτες είναι ολοκληρωμένες πλέον. Τα παιδιά έχουν δουλέψει και έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες, τις οποίες ευελπιστούμε μόλις πάρουμε τη χρηματοδότηση να τις δημοπρατήσουμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έχουμε και πολύ άμεσα αποτελέσματα από ό,τι κατάλαβα. Και πολύ άμεσα αποτελέσματα. Ευελπιστούμε μέχρι και τον Νοέμβριο ακόμα να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε τα έργα. Πριν ακόμα τελειώσει η θητεία μας, να έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Σε ένα μήνα τώρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αντικατάσταση των 32 χιλιόμετρων δικτύου από αμίαντο, δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, Γιάννης Μουρούνας. Το έργο ανατέθηκε κατά την τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία κατασκευαστική ΑΕ με ποσοστό έκπτωσης 33,01%. Στην τελευταία συνεδρίαση του σώματος καλέσαμε και τις τρεις εταιρείες που είχαν υποβάλει ενστάσεις και έτσι παρουσία όλων. Συζητήσαμε τις ενστάσεις, τις απορρίψαμε και τελικά δημοπρατήσαμε το έργο, ανέφερε ο κύριος Μουρούνα, συμπληρώνοντας ότι υπολογίζει ότι σε περίπου ένα μήνα ο ανάδοχος θα έχει εγκατασταθεί και θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την αντικατάσταση του δικτύου αμιαντοσωλήνων. Είναι ένα έργο μεγάλο για τυχείο. Είχαμε κάνει το διαγωνισμό, είχαμε συντάξει τον πίνακα των εταιριών που είχαν συμμετάσχει ανάλογα με το πώς την έκπτωση είχε κάνει κάθε μια εταιρεία, είχαν γίνει ενστάσεις και πήγαμε την 5η στις 24 του μήνα να επικυρώσει το Συμβούλιο τον πίνακα και να εξετάσει και τις ενστάσεις. Είχα καλέσει τις τρεις πρώτες εταιρείες που είχαν βγει στο διαγωνισμό κατά σειρά μειοδοσίας. Ήταν και οι εταιρείες που είχαν κάνει ενστάσεις η μία στην άλλη. Απορρίψαμε τη συμμετοχή της πρώτης εταιρείας, η οποία είχε κάνει κάποιο τυπικό σφάλμα στη σύνταξη των εντύπων εκπτώσεως. Αποδέχτηκαν το σφάλμα που είχαν κάνει, δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να κάνουν νέες ενστάσεις. Η απόρριψη στηρίχθηκε πάνω σε αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Ξεκαθαρίστηκε λοιπόν η κατάσταση και προχωρώντας στη συνέχεια αναθέσαμε την κατασκευή του έργου στη δεύτερη εργοληπτική εταιρεία, η οποία είναι η κατασκευή ΑΕ. Την ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών τιμά η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και διοργανώνει εκδηλώσεις την 5η από τις 11 και 4 το πρωί στο πρώτο γυμνάσιο της Χίου, όπου η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ευτυχία Βλυσίδου, θα μιλήσει για την ευεργετική δράση του Ανδρέα Συγκρού. Την 5η τώρα, ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Χίου, Ρωμανός Ομελωδός, θα εορτάσει τη μνήμη του προστάτη του Συλλόγου με την τέλεση πανηγυρικού Εσπερινού στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στην Κλειδού. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων με τον τίτλο «Υπό το φως του φθινοπορεινού φεγγαριού στην Ηλιάστρα» διοργανώνεται ανοιχτό εργαστήριο ζωγραφικής με την Αναστασία Κουτσουράκη την 5η στις 6 το απόγευμα. Ο Πανχιακός Όμιλος Μουσικής Παιδείας η Αρμονία ανακοινώνει ότι ξεκινούν τα τμήματα των μουσικών παιχνιδιών την 5η 7 Οκτωβρίου, καθώς και το τμήμα της χοροδίας του Σάββατο 2 Οκτωβρίου. Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν το 2271 029 800 και 693 2304 143. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Όμιλος των Θημιανών τώρα διοργανώνει το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι την 4η εθελοντική αιμοδοσία του στην έδρα του Συλλόγου. Στα πλαίσια των 30 χρόνων του Ομηρίου διοργανώνεται το Σάββατο συναυλία της Αλίκης Καγιαλόγλου με τίτλο «Ποιητικά και μουσικά ταξίδια» και με την ευγενική χορηγία των απογόνων Μιχαήλ και Σταματίας Ξυλά. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΚΕΒ διοργανώνει καφέ τσάι το Σάββατο στις 5.30 στο εστιατόριο Ολύμπικο στον όρμο του Λό. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος των Ενίτων Ιβοκαρικιά ενημερώνει ότι κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2010-2011 θα λειτουργήσουν τα εξής εργαστήρια παραδοσιακών χωρών, μοντέρνου χορού, γυμναστική γυναικών και πινκ-πονγκ. Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Θα περάσουμε να δούμε και τον καιρό για αύριο που αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν νότιο-δυτική από 2 έως 3 μποφόρ. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ και μια καλή εβδομάδα.